Πάμε να μπούμε σε κλίμα και σε ροή ζωντανών συνδέσεων. Να ξεκινήσουμε λίγο με μια θαυμάσια κίνηση. Μας έχουν συνηθίσει άλλωστε των αστυνομικών αυτή η κίνηση Ηρακλείου, καθώς βρέθηκαν στην παιδιατρική κλινική στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και οι ένστολοι μοίρασαν δώρα και μοίρασαν απλόχερα την ανθρωπιά τους και ένα πολύ μεγάλο χαμόγελο σε παιδιά που πραγματικά αξίζουν τη στήριξη όλων μας και ας ελπίσουμε ότι πολύ γρήγορα θα επιστρέψουν στα σπίτια τους. Για ακόμα μία φορά λοιπόν η αστυνομική του Ηρακλείου και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, έδειξε την ανθρωπιά της. Βλέπουμε και τον κύριο Γιώργο Πικράκη, μέλος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά κύριε Πικράκη. Χρόνια πολλά επίσης, καλή χρονιά να έχετε. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Μια όμορφη κίνηση από την πλευρά σας. Πολλές κινήσεις βέβαια στις οποίες προχωρείτε δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Είπαμε να δώσουμε λίγο βήμα και να επικοινωνήσουμε με επίκεντρο αυτή την όμορφη κίνηση στην οποία προχωρήσατε. Καλά κάνετε για να ευαισθητοποιούνται ακόμα περισσότερο και οι υπόλοιποι φορείς κοινωνίας. Εμείς σαν Ένωση Αστυνομικών είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που κάνουμε μια τέτοια δράση. Το έχουμε καθιερώσει, κάθε παραμονή πρωτοχρονιά σκεφτόμαστε είτε ένα νοσοκομείο είτε κάποιο ίδρυμα που φιλοξενεί μικρά παιδιά. Τους προσφέρουμε κάποια δώρα, τους προσφέρουμε ένα χαμόγελο, ώστε αυτές τις μέρες να μην νιώθουν μόνοι. Παίρνουμε αγάπη, δίνουμε αγάπη, γιατί δεν μπορούμε να το κρύψουμε ότι οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές αστυνομίας είναι τα παιδιά. Μας εκδηλώνουν πολύ όποτε μας βλέπουν και αν ιδιωτελώς την αγάπη τους και για εμάς σαν αστυνομικοί είναι μεγάλη μας προτεραιότητα τα μικρά παιδιά στα οποία θέλουμε να δείχνουμε συνέχεια ότι είμαστε κοντά τους και ότι στα δύσκολα θα πρέπει να προσεγγίζουν τον αστυνομικό. Στην συγκεκριμένη πρωτοβουλία πώς σας αντιμετώπισαν εκεί τα παιδιά της παιδιατρικής στο Βενιζέλιο νοσοκομείο? Τι σας έχει μείνει, κάποια λέξη, κάποια φράση, κάποια ευχή? Θέτω λόγω και των συνθηκών η επαφή μας ήταν από μια απόσταση. Μικρή απόσταση και είναι κατανοητό. Πλην όμως τα χαμόγελα των παιδιών και η επιθυμία τους να δουν τα περιπολικά και τις μηχανές ήταν μεγάλη. Αυτό μας έμεινε, ένα ζητό χαμόγελο και η ευχή που δώσαμε κι εμείς. Η νέα χρονιά τους βρει εκτός νοσοκομείου. Και ευτυχώς από τις επισκέψεις μας διαπιστώνουμε κάθε χρόνο όλο και λιγότερα παιδιά περνούν αυτές τις μέρες σε ένα κρεβάτι νοσοκομείο. Και η επαφή σας με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό? Η επαφή μας είναι πάντα άριστη, διότι καλώς ή κακώς συνεργαζόμαστε με το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό των τοπικών νοσοκομείων. Έχουμε και άμεσες προσωπικές επαφές. Ανταλλάξαμε τις ευχές, βγάλαμε κάποιες φωτογραφίες αναμνηστικές, ώστε να αναδειχθεί αυτή η δράση και ακόμα περισσότερο να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία μας όσον αφορά τα μικρά αυτά παιδιά και όχι μόνο αυτές τις μέρες που μας θέλουν ακόμα περισσότερο κοντά. Και ας μην ξεχνάμε ότι οι αστυνομικοί έχουν επομιστεί βέβαια και την ευθύνη να μεταφέρουν συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη σε νοσηλευτικά ιδρύματα. Την έχουμε ξανακάνει, κύριε Πικράκη, αυτή η συζήτηση. Και με τη συνδικαλιστική σας ιδιότητα. Είναι η ευθύνη. Πλέον έχουμε και ένα καινούργιο όχημα με το οποίο μεταφέρουμε ακόμα και ασθενείς που μπορεί να είναι κρατούμενοι ή να χρειάζεται να γίνει μια μεταφορά ασθενείς COVID. Το παραλάβουμε πριν λίγο καιρό. Θα παραλάβουμε ακόμα ένα όχημα για αυτό το λόγο. Είναι ειδικά διαμορφωμένο. Δυστυχώς υπάρχουν και κάποια άλλα παράγραφα που λέμε εμείς, που όπως οι ψυχιατρικές, οι ακούσιες ψυχιατρικές νοσηλείες, οι οποίες πιστεύω εντός του 2022 και με νομοθετική ρύθμιση, όπως μας έχουν βγει από το Υπουργείο Υγείας, να αλλάξει αυτό το καθεστώς. Αυτό, ναι. Σωστά, ώστε να γίνεται από εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε η αστυνομία να επικεντρωθεί στο καθαρά αστυνομικής φύσεως έργο, που είναι η πρόληψη και η καταστολή του εγκλήματος. Μάλιστα, μέχρι τότε ας κρατήσουμε αυτή την όμορφη φωτογραφία που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στους δέκτες μας με τους αστυνομικούς που έχουν πάρει μια πολύ μεγάλη αγκαλιά, γιατρούς, νοσηλευτές και παιδιά εκεί στην παιδιατρική κλινική. Κύριε Πικράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή χρονιά να ευχηθώ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν...